Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Κύριε Καμένο, καλώς σας απόγευμα. Τι μου κάνετε, καταφέραμε τελικά να μιλήσουμε. Ναι, ξέρω ότι τρέχετε από κοινοβουλευτική υποχρέωση σε κοινοβουλευτική υποχρέωση. Είχαμε, εδώ η Επιτροπή Οικονομικών και. Και ζητήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις, γιατί νωρίτερα στο Sky μεταδώσαμε τη δήλωσή σας. Ανάψατε φωτιές. Είχαμε το πρωί στο Real.gr το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή. Ναι. Ότι έγινε σύσκεψη μυστική. Τσίπρα με Πάνο Καμένο στο Μαξίμου και Κοντζιά, Κοντονή, Τέρενς Κουίκ. Και συμφωνήθηκε η ΑΝΕΛ να πούν ναι τελικά στις δύο τροπολογίες στις οποίες είχαν διαφοροποιηθεί. Η μία για την αποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης και η άλλη που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να αλλάξουν φύλο. Και αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση, όπως αναφέρει ο Βασίλης Κουρής, στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, που είπε ότι στο εξής, όταν διαφοροποιούνται δύο κυβερνητικοί εταίροι, εμείς και να συμφωνούμε, θα καταψηφίζουμε. Και έρχεστε εσείς το πρωί και λέτε για μια στιγμή, για τους μουσουλμάνους της Τράκης, εγώ έχω ενστάσεις. Για πείτε μας λοιπόν γι' αυτό, κύριε Καμένε, γιατί εσείς πρωτοστατήσατε και στην προηγούμενη συνεδρία της Βουλής, που οδήγησε σε απόρριψη της κυβερνητικής τροπολογίας. Ναι, εντάξει. Αυτό που πρέπει να επιβεβαιώσουμε πλέον, γιατί εγώ το έμαθα σήμερα, ότι έγινε σύσκεψη χθες με τον πρόεδρο, τον Πάντο Καμένο και τον κύριο Κοντζιά και στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα της λεγόμενης Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Εκεί αποφασίστηκε, δεν συζητήθηκε κάτι χθες για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν ήταν θέμα της σύσκεψης. Απλώς ήταν για το νομοσχέδιο του κ. Κοντονή και με τον κ. Κοντονή. Και συμφωνήθηκε, όπως είπε και ο κ. Κουρής και στο πολύ σωστό ρεπορτάζ του από χθες, επιβεβαιώνουμε ότι θα μπει η παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στα πρωτόκολλα της Σύμβασης, στο άρθρο 11, παράγραφο 2, όπου καλύπτονται. Στην ουσία, επειδή το άρθρο αυτό μιλάει για την ελευθερία του συνέρχεστε και συναθρίζεστε, ότι αυτό επιτρέπεται σαφώς και δικαίωμα οποιοδήποτε είναι να το κάνει, αρκεί να λαμβάνει υπόψη την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης. Εσείς είπατε, κύριε Καμένε, ότι δεν θα ψηφίσετε αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης. Οι πληροφορίες του Real.gr αναφέρουν ότι η αναφορά, θα λέει σε εισαγωγικά, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σας καλύπτει αυτή η αναφορά? Μας καλύπτει, ναι, με καλύπτει, διότι είναι αυτό ακριβώς που λέμε, διότι αν μιλάει για αυτό, το διαβάζω από μέσα, είναι αυτορεξία για την εθνική ασφάλεια, για την πρόληψη του εγκλήματος, για τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξεως, τι άλλο λέει, της υγείας, της ηθικής και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρίτων. Δηλαδή μιλάει για την εθνική ασφάλεια. Οπότε εκεί γίνεται παραπομπή. Οπότε ένας αεροπαγίδης, όταν το έχει αυτό στα χέρια του, σαφώς δεν πρόκειται να το υπερψηφίσει. Απλώς αυτό και θα κάνουμε τώρα και σε εσάς. Να εξηγήσουμε ότι αυτή η τροπολογία ανοίγει το δρόμο στη μουσουλμάνη της Ξάνθης να ξαναπάνε στον Άριο Πάγο και να πούν: υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκές αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων που μας δικαιώνουν. Ξαναδείτε το θέμα για να ιδρύσουμε αυτό που αυτοί λένε Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Αυτή είναι η τροπολογία. Και ανοίξει και άλλα, και την Αλβανική Ένωση Άρτας ή την Μακεδονική Ένωση Κιλκής. Επειδή αυτό έχει πολλές ουρές, είπαμε ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κάτι παλαιτρωτικό ή δεν θα διασφαλίζεται την εθνική ασφάλεια. Όπως σας διάβασα τώρα από το άρθρο 11 από τα πρωτόκολλα της Σύμβασης και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην παράγραφο 2, το διασφαλίζει, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Άρα το τώρα που μάθατε, τι λέει η τροπολογία, θα ψηφίσετε ναι. Για πρώτη φορά θα πω όχι σε εσάς, ναι, γιατί διασφαλίζει απόλυτα και τον δικαστή να πάρει την απόφαση την ορθή, η οποία διασφαλίζει για την συνθήκη της Λοζάνης, είναι ότι αυτό πρέπει να μπει μέσα στην διάταξη του νόμου και όχι στην αιτιολογική. Το λέω πρώτη φορά σε εσάς αυτό. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Νομίζω έγινε κατανοητός, να το ξαναπώ. Άρα αυτή θέλετε μία ακόμα προσθήκη σε αυτή την παραπομπή? Όχι, η παραπομπή αυτή να μπει μέσα στο σχέδιο νόμου και όχι στην αιτιολογική έκθεση. Μάλιστα. Αυτό το συμπληρώνω και στο καλό ρεπορτάζ του του Βασίλη Σκούρη. Άρα, εάν μπει εκεί που λέτε αυτή η αναφορά, εσείς στον νόμο και όχι στην αιτιολογική έκθεση, εσείς ψηφίζετε. Ναι. Τώρα, το άλλο θέμα που σας καλέσαμε είναι το καρφί που ρίξατε κατά του κυρίου Καμένο. Πάνος Καμένος είναι ο πρόεδρος του κόμματός σας. Και εσείς δεν είναι καρφί. Θα μου απαντήσετε, καθίστε να κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, εσείς σχολιάσατε τις φωτογραφίες στο καζίνο του Λονδίνου μετά την απάντηση που έδωσε ο κύριος Καμένος στη Βουλή και είπατε ότι η εικόνα ενός υπουργού στο καζίνο δεν είναι καλή. Το έχω απομαγνητοφωνημένο. Δηλαδή. Ναι. Είπα ότι δεν είναι μια καλή εικόνα, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Αυτό είπα. Και πόσες επίσης θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει και άλλοι το ρεπορτάζ Κλειδαρότρυπα. Το ότι κάνει ο καθένας τα λεφτά του στον προσωπικό του χρόνο είναι δικιά του δουλειά. Ναι, αλλά η εικόνα για μένα, είπα, δεν ήταν καλή. Αλλά είπε ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρός σας, ότι εγώ δεν πήγα στο καζίνο. Εκεί είναι εστιατόριο, είναι μπαρ και περνούσα και με φωτογράφησαν. Θέλω να πω, όχι, αυτό που σχολιάστηκε είναι ότι ο Δημήτρης Καμένος ρίχνει καρφί στον πρόεδρό του. Όχι, ίσα-ίσα. Γιατί εγώ πήγα πάνω σε αυτά που είχαμε πολύ ωραία συζήτηση, 12 ώρες στη Βουλή τις προάλλες για την εξεταστική και τέθηκαν και αυτά τα θέματα. Είπε, πήγα με τα δικά μου λεφτά και όχι με τα λεφτά του ελληνικού λαού.
Η εικόνα ενός υπουργού, λέτε, σε καζίνο δεν είναι καλή. Η εικόνα ενός υπουργού και προέδρου των ΑΝΕΛ να βγαίνει από Jaguar και να γεμίζει σακούλες από τα selfies στο Λονδίνο, σας αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι η Jaguar είναι υπηρεσιακό αυτοκίνητο της πρεσβείας. Δεν κατακρίνω κανέναν και δεν πρέπει να δημιουργούμε εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν δηλαδή δικαιούται ένας υπουργός να παίρνει τη Jaguar της πρεσβείας για να πάρει κούκλες στα παιδιά του? Μην το κάνουμε έτσι τώρα το θέμα. Όχι, εγώ σας ρωτάω. Σας παρακαλώ. Δεν λαϊκίζω. Όχι, σεβασμό. Όχι, όχι. Εγώ, αφήστε να το πω εγώ. Λαϊκίζω. Όχι, όχι. Εγώ λέω το εξής, ότι εάν εγώ πάω με πρωτόκολλο ή είσαι στη θέση μου στο Λονδίνο ως υπουργός, το αυτοκίνητο που διατίθεται εκεί είναι μόνο ένα της πρεσβείας, δεν υπάρχει δεύτερο, για να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, να πας στα ραντεβού σου, να πας στην έκθεση ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, είναι μόνο ένα. Και για λόγους ασφαλείας και η συνοδεία έχει μόνο ένα αυτοκίνητο που είναι αυτή η Jaguar που είναι 15 ετών. Μην το κάνουμε τώρα θέμα, δεν υπάρχει άλλο. Όχι, εγώ ρώτησα αν σας αρέσει η Jaguar να πηγαίνει ένας υπουργός με Jaguar στο Selfridges να ψωνίζει κούκλες στα παιδιά. Δηλαδή να παίξουμε την ασφάλεια του οποιοδήποτε υπουργού βάσει πρωτοκόλλου να πάρει τι, ταξί στο Λονδίνο. Δεν είναι έτσι. Ειλικρινά υπάρχουν, εγώ θέλω να εξισορροπώ τα πάντα και να είμαι δίκαιος. Τελευταίο ερώτημα. Η απάντηση που έδωσε ο Πάνος Καμένος ότι χρησιμοποίησε τα προσωπικά του χρήματα στο Λονδίνο σας καλύπτει, σας ικανοποιεί? Βέβαια. Και μένουμε εκεί και δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Αν τα προσωπικά του χρήματα είναι οι αποδοχές του ως βουλευτής και υπουργός, σας καλύπτει? Είπα, μένουμε στη δήλωσή του και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είναι σαφής και δίκαιη και καλύπτει νομίζω τους πάντες. Κύριε Καμένε, κύριε Δημήτρη Καμένε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ζωντανή επικοινωνία σας με το κεντρικό δελτίο του ΕΦΕΜ. Ευχαριστώ κύριε Φραγκελάκη, να είστε καλά και καλό μεσημέρι.